Η ημέρα των Χριστουγέννων παραδοσιακά είναι η ημέρα που η οικογένεια μαζεύεται γύρω από το γεμάτο καλούδια τραπέζι, συζητάει, γελάει, νοσταλγεί και φυσικά απολαμβάνει τις μοναδικές στιγμές των Άγιων αυτών ημερών. Ωστόσο υπάρχουν και επαγγέλματα που δεν γνωρίζουν ή τουλάχιστον αργούν να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά και θαλπορεί, καθώς όπως αναφέρουν πρέπει να βγει το μεροκάματο. Για παράδειγμα, οι οδηγοί ταξί στέκονται υπομονετικά στις πιάτσες, περιμένοντας κάποια κούρσα και όπως μας λένε, αν αγαπάς την δουλειά, τα έθιμα δεν σε πτωούν. Εγώ δεν με πτωούν αυτά τα πράγματα, τα έθιμα δεν με πτωούν. Δηλαδή οικογενειακά κτλ. Όποτε θέλω, πάω και βλέπω την οικογένεια. Άμα αγαπάς ένα επάγγελμα, δεν έχει γιορτή καθημερινή. Άμα είχα εστιατόριο, δηλαδή, και καθόταν και τρώγανε και πήγαινα, θα κλείνω εγώ το εστιατόριο και θα πήγαινα. Διαλέγεις τη δουλειά που θέλεις, άμα την αγαπάς μια δουλειά. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε Χριστούγεννα? Εκατομμύρια φορές έχω δουλέψει. Όλη τη ζωή μου. 27 χρόνια, Χριστούγεννα, Πασχαλιές, αυτά δεν έχω κόμπλεξ αυτά τα πράγματα. Δεν προτιμάτε δηλαδή να μείνετε σπίτι όπως κάνουν άλλοι? Όχι, δεν το γουστάρω αυτό το πράγμα. Η κίνηση πώς είναι τέτοιες μέρες? Η κίνηση είναι... δεν είναι τόσο σπουδαία, εντάξει. Σε σχέση με άλλα χρόνια? Έχει ήλιο. Σε σχέση με άλλα χρόνια είναι σε επίπεδο ντροπής. Άλλος κλάδος είναι οι επιχειρηματίες. Τα λεγόμενα mini market που έχουν όλα εκείνα τα απαραίτητα αγαθά της τελευταίας στιγμής και όχι μόνο που θα χρειαστεί η νοικοκυρά για να γεμίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Καταρχήν να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία, ευλογημένα και με υπομονή και κουράγιο. Όσον αφορά το θέμα της ερώτησής σας, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες αυτές τις μέρες θα πρέπει να λειτουργήσουν για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος από διάφορες ανάγκες που έχει οι οικογένειες. Μία από αυτές τις επιχειρήσεις είναι και η δικιά μου. Εδώ στην Δαγκλή βέβαια είναι και άλλα 2-3 καταστήματα ανοιχτά που εξυπηρετούν. Καλώς ή κακώς, οι επιλογές είναι δικές μας, αυτές είναι οι δουλειές, έτσι πρέπει να κάνουμε, είμαστε παρόν, το διασκεδάζουμε, το βλέπουμε από τη θετική πλευρά της κατάστασης, οπότε λέμε πάντα δόξα τω Θεώ, να έχει δουλίτσα, δουλειά να έχουμε, όλοι αυτό θέλουμε και να περνάμε καλά. Είναι η πρώτη χρονιά που δουλεύετε αν ημέρα Χριστούγεννα? Είναι η ένατη. Και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και Πάσχα και δόξα τω Θεώ είμαστε μια χαρά όλοι. Επίσης, τα σώματα ασφαλείας που βρίσκονται διαρκώς στις επάλξεις για κάθε ενδεχόμενο, όπως την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, που όπως μας λένε και τα Χριστούγεννα για αυτούς είναι μια μέρα όπως όλες οι υπόλοιπες. Η υπηρεσία μας, ως γνωστόν, λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Δεν αλλάζει για μας κάτι, είτε είναι γιορτή είτε είναι μια απλή καθημερινή μέρα. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πάνω απ' όλα υγεία. Φυσικά ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Εμείς στη διάρκεια αυτής της περίοδου του χειμώνα είμαστε κοντά στον κόσμο, στους πολίτες. Ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της περιουσίας του κόσμου, ό,τι μπορούμε πάντα το προσφέρουμε. Δεν έχουμε κάτι να σκεφτούμε για τη σημερινή γιορτή. Ό,τι μπορούμε πάντα θα βοηθήσουμε τον κόσμο και είμαστε σε εγρήγορση. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που αρκετοί βρίσκονται στις δουλειές τους, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν βόλτα στην στολισμένη πλατεία της Καβάλας, απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη ημέρα. Βόλτα με τα εγγόνια σήμερα. Με την εγγονούλα μου, ναι. Ναι. Εδώ παιχνίδια, κέφι, πώς βλέπετε την πλατεία? Όσο μπορούμε, καλό περνάμε για τα εγγονάκια μας. Ναι. Κοντά σε αυτά κι εμείς. Με φωνές αλλά και χαμόγελα γέμισε η κεντρική πλατεία της Καβάλας σαν ημέρα των Χριστουγέννων. I used to know where the treetops glisten and children listen to hear slavery.